Ελεγχθεί το μυαλό σου τελείως. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Έχεις διαβάσει ποτέ κανένα? Άκουτε. Την επικίνδυνη γοητεία τώρα την τελειώνω. Γελάς, ρε Ελένη. Ρε Ελένη. Μη μου τα κάνεις αυτά, απλά. Δεν μπορώ, σε παρακαλώ. Τώρα τελειώνω την επικίνδυνη γοητεία, ξεκινήσει άλλο. Είναι τόσο δυνατές οι περιγραφές. Η δύναμη του πάθους. Το όνειρο μιας νύχτας. Απλά να σου διαβάσω κάτι. Κατερίνα, Γιώργο, ακούστε. Και όλοι. Καθώς ο χορός συνεχιζόταν, την έσφιξε πάνω του και εκείνη προσπάθησε να τραβηχτεί αναστατωμένη. Παιδιά, ακούω ένα κύμα. Ναι, τα ίδια ακούμε. Ναι, ναι, είναι το Μονακό. Φυσάει από πίσω, συγγνώμη. Τι συμβαίνει, Τζένετ, τη ρώτησε αθώα. Δεν καταλαβαίνεις ότι σε θέλω? Θέλω να σε κάνω δική μου τόσο απόλυτα που όταν ξαναπλαγιάσεις με άλλον άντρα, να βλέπεις μπροστά σου εμένα, να φωνάζεις το όνομά μου, να ζητάς να σου σβήσω εγώ τον πόθο σου. Ακούστε τον αφηγητή. Όχι, του ψιθύρισε με σβησμένη φωνή. Ναι, Τζένετ, ξέρω πως με ποθείς και εσύ με τον ίδιο τρόπο. Είναι ανώφελο να μην το παραδέχεσαι. Τα μάγουλά της έγιναν κατακόκκινα, Ελένη. Εγώ δεν θα μου το διαβάσεις όλο, πνίγομαι. Έχω πάρα πολλές δουλειές σήμερα. Το συμπέρασμα είναι ότι η Τζένετ τελικά έμεινε μαζί του. Περάσαν υπέροχα. Ναι, Γρηγόρη. Είναι ο προάγγελος αυτών που διαβάζετε σήμερα. Το Άρλεκιν, για εμάς παλιούς, ήταν ένα βιβλίο που πάντα υπήρχε κάπου. Πάνω σε ένα γραφείο, σε ένα καναπέ, δίπλα σε ένα σκαμπό, κάπου υπήρχε. Εγώ έχω να καταγγείλω δύο πράγματα. Ένα, ότι από το πρωί η Αντωνία Καλυμούκου δεν έχει σταματήσει να διαβάζει Άρλεκιν. Από τότε που έμαθα ότι έχουμε αυτό το θέμα, όλη μέρα. Έχω ένα πρόσπασμα του πιο ωραίο, νομίζω, Ελένη. Το έγραψε για να το κρατήσει μαζί με τον Τζελεμεντέ. Παρακαλώ. Δεν θα χάσει. Φεύγω, απάντησε η Ίζη και άπλωσε το χέρι της να πιάσει το πόμολο. Όχι, δεν θα φύγεις, είπε ο Τζο. Εκείνη γύρισε και συνειδητοποίησε αμέσως το λάθος της. Ένιωσε την ανάσα της να κόβεται, ενώ οι γυμνοί ώμοι της πιέστηκαν στην πόρτα. Ο Τζο στεκότανε τόσο κοντά της που έβλεπε τις χρυσαφένιες κοιλίδες της κόρης του.